Πίσω από κλειστές πόρτες, τέσσερις λέξεις με μεγάλη σημασία που κρύβουν δυστυχώς αναρρύθμιτες τραγικές ιστορίες γυναικών ή κοριτσιών που κακοποιούνται βάναυσα, υπομένουν τη βία των συζύγων ή συντρόφων τους ή ακόμη και χάνουν τη ζωή τους. Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποτυπώνει πλήρως το μέγεθος του προβλήματος και οι μαρτυρίες των θυμάτων κυριολεκτικά συγκλονίζουν και κόβουν την ανάσα. Να έχει το παιδί κουβλωθεί με την κουβέρτα και να μην βγάζει ανάσα. Με σήκωσε έτσι. Και με βγάλε έξω. 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, η οποία καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ τον Δεκέμβριο του 1999 για να αναδείξει το μείζον αυτό πρόβλημα στις πραγματικές του διαστάσεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε ως γυναικοκτονία την ανθρωποκτονία γυναικών από πρόθεση με κριτήριο το φύλο. Όμως, πώς μπορώ να αγκαλιάσω έναν άνθρωπο που πριν με έχει χτυπήσει και με έχει σκοτώσει? Παγκοσμίως καθημερινά εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια υφίστανται διάφορες μορφές βίας, όπως η σεξουαλική, η σωματική, η ψυχολογική, η οικονομική βία, αλλά και η παρενοχλητική παρακολούθηση, η σωματεμπορία και ο βιασμός. Μετά όμως που έγινε και θρησκευτικός γάμος, δεν ξέρω, το θεώρησε τόσο δεδομένο ότι του ανήκω πια. So he told me that I should go and do prostitution to raise money for him to start business. So I told him no. Πριν την εμφάνιση του κορονοϊού και της πανδημίας που προκάλεσε λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων την όξυνση κυρίως του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, τα Ηνωμένα Έθνη προσμετρούσαν ήδη 243 εκατομμύρια γυναίκες θύματα βίας ανά τον κόσμο. Στη χώρα μας, η ταυτόχρονα υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση έχει ως συνέπεια την αύξηση της έμφυλης βίας, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η πρόκληση της επιτυχούς αντιμετώπισής της και της πλήρους στήριξης των θυμάτων. Τώρα ναι, νιώθω πολύ καλύτερα. Είναι μια ολόκληρη ζωή. Δεν ξαναγυρίζει πίσω. There's no need to die in silence. So I think they have to voice out for help. Σπάσε τη σιωπή και μίλησε. Φώναξε για βοήθεια. Κανείς δεν πρέπει να ζει με το φόβο. Σε όλους αξίζει να χαμογελούν. Όχι, δεν είναι ευχολόγια. Είναι κάτι που πρέπει να βρει άμεσα ανταπόκριση και η βία κατά των γυναικών να αποτελεί απλά ένα κακό όνειρο που έφυγε διαπαντός.